κάνω, δεν θέλω να δίνω ρε παιδί μου τώρα, άσε να με αφορμές να σπίρω. Άσε με, άδεια για παιδάκι ζήτησα να μην δεν ζήτησα να με άδεια για μαγαζί με βίζιτες, τέλος πάντων είναι, άστε να μην. Α, καλό στον Άγιο άνθρωπο. Εσύ είσαι στους εισαγωγείς. Τι είναι, παιδιά. Να ξέρεις έναν άρα. Σε ξέρω, ναι. Ω, δεν με ξέρεις. Λοιπόν, πρόσεξε καλά τι θα σου πω. Έτσι και έχετε στήσει κάτι εναντίον μου, η μανούλα σου, αγόρι μου, θα σε φιλήσει παγωμένο. Και θα είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Το καταλαβαίνεις. Σου κάναμε τίποτα. Εκτός από το να με ρουφιανεύετε, όχι τίποτα. Εμείς την αλήθεια είπαμε. Βγήκαμε από Στράτος. Πήγε, πήγε. Τσαμπουκάβουλας, έτσι. Τσαμπουκάβουλας. Σε παρακαλώ. Σε φοβάμαι, ρε. Είπα τα άγρια να διώξουν τα ημέρα, ρε. Δεν θα έχετε μέρος να κρυφτείτε, το άκουσες. Ποιος θα συμπεράσετε αυτά που είπατε. Σοβαρά, ε. Επειδή είπαμε την αλήθεια, ε. Δεν σ' αρέσει η αλήθεια, ε. Τι σημαίνει. Ρεκινά! Ρεκινά! Φύγε σου, λέω φύγε! Αν δεν μ' αφήσεις να σου εξηγήσω, δεν μπορεί να... Τι να με εξηγήσεις, μωρέ, που κάθεσαι και τσακώνεσαι σαν τον τελευταίο αλήτικο τζάμ άντρας! Ρε, δεν θα μ' αφήσεις να σου εξηγήσω. Όχι, δεν θα σ' αφήσω! Ρε, παιδάκι, σε πιάνει το τρελό σου, σαν τρελό μου, μωρέ, μιλάς εσύ που σε κλινική περίπτωση! Ρεκινά! Ας το καλύτερο. Τι Ρεκινά και Ρεκινά! Θα μ' ακούσεις? Όχι, μπορείς να μ' αφήσεις την ησυχία μου! Εσύ μπορείς να μ' αφήσεις να σου μιλήσω! Όχι, δεν έχω να πω μαζί σου τίποτα πια! Παιδιά, ηρεμία λίγο, υπάρχουν και παιδιά σε αυτό το σπίτι, έτσι δεν μπορείτε να τσακώνεστε σαν ταλικέριδες. Και ταλικέριδες, μωρέ, βρήσαμε. Δεν βρήσαμε. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν μπορείτε να πάτε κάπου αλλού να μαλώσετε να μην σας ακούνε τα παιδιά τουλάχιστον. Εδώ, μπροστά στα κορίτσια, μπορείς να πεις τι έκανες. Τι έκανε πάλι, καλέ. Εκείνα, οι δυο μας. Έξω. Ναι, καλύτερα μες στο δωμάτιο. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να φωνάξουμε. Λοιπόν, Εκείνα, άκουσε με σε παρακαλώ. Τι να ακούσω, τι να ακούσω που σε μαζεύω από τους τσαμπουκάδες και μετά περιμένεις να ακούσω τι. Δεν το καταλαβαίνεις ότι με εκθέτεις. Ότι δεν μπορώ να μαζεύω τα νεύρα μου κάθε φορά που σε βρίσκω σε τέτοια κατάσταση. Θα μ' αφήσεις να σου μιλήσω. Ήσουν εδώ. Ναι. Και δεν είπες τίποτα. Πώς μπόρεσες. Πώς μπόρεσες. Δεν μπόρεσα. Ήσουν εδώ και μας παρακολουθούσες. Τι είμαστε, έντομα, στο μικροσκόπιο, να κοιτάς να δεις αν ζούμε ή αν πεθάναμε. Αφήνεις τον Αντρέα και τον Τάκη να ψάχνουν να σε βρουν, να ξενιτεύονται, ενώ θα μπορούσες απλά να έρθεις για και να... Για μένα δεν... δεν ήταν καθόλου απλά τα πράγματα. Δεν ήταν απλά. Και πού είναι το σύνθετο. Το είπα και στον Αντρέα, ρε Κινά. Σας είδα και... Ξέρεις πως ένιωσα. Ξένος. Και πολύ σωστά ένιωσες. Γι' αυτό σήκω φύγε τώρα. Τώρα, πριν σου ορμήσω, γιατί έτοιμη είμαι. Εγώ πάντως μίλησα με κάθε ειλικρίνεια. Με κάθε ειλικρίνεια, κατόπιν εορτής. Αφού έτσι κι αλλιώς θα το μάθαινα τον Αντρέα, έτσι δεν είναι. Καλά, εντάξει, ψεζά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν προλαβαίνω να σου συγχωρέσω κάτι και κάνεις κάτι άλλο, μεγαλύτερο. Άστο λοιπόν. Μην το παιδεύεις, μην το παιδεύεις και φύγε γιατί θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Τέρμα, Ελσά. Τέρμα.